Η συνεχή συσκέψει και διαβουλεύσει για το σχέδιο ανάπλαση του ιστορικού κέντρου τη πόλη των Τρικάλων και τη παραποτάμια ζώνη που κατέθεσαν οι μελετητέ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη κατέληξαν σε κάποιε βασικέ αποφάσει, οι οποίε θα υλοποιηθούν σε έργο το επόμενο χρονικό διάστημα. Η πρώτη πρόταση των μελετητών αφορά την πεζοδρόμηση των οδών Κανούτα και Όθωνος από το δημοτικό πάρκιν μέχρι την πλατεία του ΚΤΕΛ, ενώ η δεύτερη, που θεωρείται πιο δύσκολη και βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου, αφορά την πεζοδρόμηση της οδού Τσιτσάνη από το άγαλμα του Κανάρη μπροστά από την κεντρική πλατεία μέχρι την Ομαρχία Τρικάλων. Ζητάμε από τους φορείς, το Επιμελητηρίο των Εμπορικών Συλλόγων, των Λαϊκών Αγορών και των Διοικήσεων των Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών να μας απαντήσουν αν συμφωνούν με την πρόταση που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο στο Δήμο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι θα πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουμε ποια μορφή θα πάρει το κέντρο της πόλης τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.